Εδώ, γύρω από τον Νότιο Πόλο, βρίσκεται η Ήπειρος της Ανταρκτικής. Για ρίξτε μια ματιά. Στη στεριά η ζωή είναι τόσο σκληρή που πολλά ζώα περνάνε πολύ καιρό στο νερό και βγαίνουν μόνο για να ξεκουραστούν ή για να γεννήσουν. Όπως κάνουν οι πιο διάσημοι κάτοικοι της Ανταρκτικής. Να τη, παιδιά, τους βλέπετε? Οι πιγκουίνοι! Αν νομίζατε ότι αυτά τα ασπρόμαυρα πουλιά ζούσαν κοντά στο Βόρειο Πόλο, γελιέστε. Ζουν μόνο στο νότιο ημισφαίριο της γης. Υπάρχουν περισσότερα από 15 διαφορετικά είδη πιγκουίνων. Αυτή είναι η πιγκουίνη της Αδελίας. Κανένα άλλο είδος πιγκουίνων δεν ζει τόσο κοντά στο νότιο πόλο. Είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά πολύ ανθεκτική. Είναι Οκτώβριος. Η άνοιξη ήρθε νωρίς στην Ανταρκτική και έφτασε και η ώρα για τους πιγκουίνους να κάνουν οικογένειες. Τα αρσενικά βγαίνουν πρώτα στη στεριά. Με τόση χάρη. Κάθε αρσενικό διεκδικεί ένα μέρος για να φτιάξει τη φωλιά του και μετά καλεί το τέρι του. Εντάξει. Όλοι οι γείτονες μαλώνουν λιγάκι μεταξύ τους. Τι χρησιμοποιούν για να χτίσουν τις φωλιές τους? Για να πούμε την αλήθεια, δεν έχουν και πολλές επιλογές. Άρχισαν όλοι να ψάχνουν για τα καλύτερα βότσαλα της παραλίας. Όταν χτιστούν οι πέτρινες φωλιές, τα θηλυκά μετακομίζουν εκεί και γεννούν τα αυγά τους. Αυτές οι πέτρες δεν δείχνουν και πολύ άνετες, αλλά κρατάνε τα αυγά στεγνά. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από το τελευταίο γεύμα των πιγκουίνων. Άλλωστε, δεν μπορεί να παραγγείλει κανείς πίτσα στην Ανταρκτική. Έτσι, τα αρσενικά αναλαμβάνουν να προσέχουν τα αυγά και τα θηλυκά παίρνουν ξανά το δρόμο προς τη θάλασσα για να ψάξουν για τροφή. Οι πιγκουίνοι βγαίνουν για φαγητό όλοι μαζί. Ελάτε, κουνηθείτε. Κουνηθείτε. Χα, ελάτε. Ο τελευταίος είναι κορόιδο. Όλοι οι πιγκουίνοι μοιάζουν αδέξιοι πάνω στη στεριά, αλλά έχουν πολύ χάρη μέσα στο νερό. Χρησιμοποιούν τα πτερυγιά τους σαν βατραχοπέδιλα και τα πόδια τους σαν πιδάλιο. Το λίπος, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πτερυγιά, τους κρατάει ζεστούς μέσα στη παγωμένη θάλασσα. Ορίστε, η μόνωση που λέγαμε. Όταν σκάσουν από τα θαλασσινά, οι θηλυκοί πιγκουίνοι της Αδελίας γυρίζουν και πάλι στη στεριά. Και ξαφνικά πετάγονται ορμητικά μέσα από το νερό, επειδή αυτή η θαλάσσια λεοπάρδαλη θέλει να φάει πιγκουίνο σαλάτα για μεσημεριανό. Με το αστείο τους περπάτημα φτάνουν στις φωλιές τους και αναλαμβάνουν εκείνες τα αυγά. Ενώ οι πεινασμένοι μπαμπάδες φεύγουν για να βρουν κάτι να τσιμπήσουν. Σε περίπου 3 εβδομάδες τα αυγά σπάνε και η μαμά είναι έτοιμη να ταΐσει τα μικρά της με μισοχωνεμένα θαλασσινά. Yeah. Αυτό θα πει μου παίρνεις την μπουκιά από το στόμα. Τρώνε το φαγητό τους απευθείας από το στόμα της μαμάς τους. Μπορεί εμάς να μας φαίνεται αειδιαστικό. Αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσε να μεταφέρει η μαμά τα ψάρια για χιλιόμετρα ολόκληρα χωρίς να έχει ούτε μία τσέπη? Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες ταΐζουν τα μωρά τους έτσι. Φέρτε πίσω το φαΐ! Σύντομα, οι πιγκουίνοι θα καταφύγουν στη θάλασσα για το χειμώνα. Αλλά πριν συμβεί αυτό, άλλη μία κοινότητα πιγκουίνων της Αδελίας δέχεται επισκέψεις από ανθρώπους. Να σας συστήσω την οικογένεια Πονσέ που κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές. Τον τελευταίο μήνα, ο Ντιόν, ο Λιφ και ο Ντίτι ταξίδευαν γύρω από την Ανταρκτική με τους γονείς τους. Η μαμά τους είναι επιστήμονας και ασχολείται με τους πιγκουίνους. Υπολογίζοντας πόσοι πιγκουίνοι υπάρχουν σε μία αποικία, οι Πονσέ μπορούν να καταλάβουν αν ο πληθυσμός τους αυξάνεται ή μειώνεται. Τι δουλειά θα κάνουν σήμερα? Θα μετράνε πιγκουίνους. Τι δουλειά θα κάνουν αύριο? Θα μετράνε πιγκουίνους. Μεθαύριο? Καλά μαντέψατε! Τσακάλια είστε! Αφού αποχαιρετήσουν τα πτηνά με το αστείο περπάτημα, η οικογένεια συνεχίζει την εξερεύνηση.